Μου αρέσει να χορεύω σιρτάκι και να σπάω πιάτα. Τι λένε Σοφία και πήρε το όνομά της από αυτό που σημαίνει λέξη. Hello everyone. Κανείς δεν ξέρει αν είναι σοφή ή αν πλησιάζει αυτό που συμβολίζει. Ωστόσο είναι διάσημη και το μοναδικό ρομπότ που αφού έχει όνομα έχει και διαβατήριο είναι έτοιμο να ταξιδέψει στην Κρήτη. Ποιος δεν θα μπορούσε να εντυπωσιαστεί από ένα τέτοιο δημιούργημα ανθρώπινο, το οποίο και κινήσεις, αλλά πολλό δε μάλιστα γνωρίζει πάνω από 20 γλώσσες και μπορεί να συνομιλήσει άνετα με οποιονδήποτε συνομιλητή έχει απέναντί της. Το διασημότερο ανθρωπόμορφο ρομπότ την Κυριακή θα βρίσκεται στο Ηράκλειο για την τρίτη Ολυμπιάδα ρομποτικής με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Αποδεχτήκαμε εμείς την πρόταση των συνεργατών μας για να έρθει η Σοφία, γιατί να αναδείξουμε τον πολιτισμό. Θέλαμε κάποιες ερωτήσεις να είναι για τον πολιτισμό και να δούμε ένα ρομπότ που γνωρίζει 20 γλώσσες και έχει αυτή την τεχνογνωσία, να δούμε τι θα απαντήσει. Με στόχο μέσα και από τη Σοφία να αναδειχθεί ο πολιτισμός του τόπου, η επαφή με την Κρήτη για το διάσημο ρομπότ αναμένεται να είναι ενδιαφέρουσα, όπως ήδη ενδιαφέρουσες είναι οι σκέψεις για το πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να απαντήσει η διάσημη φιλοξενούμενη σε μια σειρά ερωτήσεων. Μέσα από τις ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν, θα δούμε ένα ρομπότ τι μπορεί να προβλέψει για τα επόμενα χρόνια για την Κρήτη μας ή τι μπορεί να πει, οι απαντήσεις ποιες θα είναι. Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό στα δύο αωράκια μέχρι τη Δευτέρα 29 Απριλίου, στοχεύοντας στο να καταπλήξει το κοινό, αφού 3.500 διαγωνιζόμενοι από 36 χώρες του κόσμου θα παρουσιάσουν ρομπότ αθλητές σε αθλήματα όπως μεταξύ άλλων μαραθώνιο, δρόμο μετεμποδίων, ράλι, ποδόσφαιρο, πάλι, άρση βαρών ή και τοξοβολία. Ιδιαίτερα ρομπότ σε ορισμένες κατηγορίες ανθρωποειδή, δηλαδή έχουν πραγματικά κινήσεις ποδιών και χεριών, και σε ορισμένες νέες υποδοχές για την Ευρώπη και πολλό δε μάλιστα από την Ελλάδα, από ρομπότ που κατά πάσα πιθανότητα τα έχουμε δει περισσότεροι μέσα από την Αμερικάνικη τηλεόραση. Και δεν αφήνω κάτι άλλο να σας πω πέραν από αυτό. Θα είναι σκληρές, πολύ σκληρές οι μάχες που θα γίνουν. Στο περιθώριο της Ολυμπιάδας Ρομποτικής, που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, θα υπάρξουν και παράλληλες εκδηλώσεις με στόχο την προβολή και ανάδειξη του νησιού. Είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες μέρες από το Ηράκλειο και το χώρο διεξαγωγής της Ολυμπιάδας, η ομαδικότητα και συνεργασία, η αφοσίωση σε ένα σκοπό, η δοκιμή για το λάθος, η αυτοπεποίθηση και η αυτονομία θα καταγραφούν ως αξίες επίκαιρες και ισχυρές. Οι σκέπτες θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα με τις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε να δουν διαφορετικές πλευρές της Κρήτης. Την καινοτομία, τα τοπικά μας προϊόντα, το εναλλακτικό πρόσωπο, τουριστικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μέσα από τις εκθέσεις μας.